Ενδήμο, συνεχίζουμε την συζήτησή μας για το προσφυγικό συζητάμε σήμερα και κύριε Μπαξεβάνη θέλω να δώσω το λόγο σε εσάς γιατί έβαλε κάποια θέματα και ο κύριος Τσιούρας. Για παράδειγμα μιλάμε για τη συνθήκη Σέγγεν και για το ότι η χώρα μας γράφεται όλο ένα και περισσότερο είναι με το ένα πόδι έξω. Mm-hmm. Γιατί καταρχάς και κατά δεύτερον τι μπορεί να γίνει τώρα γι' αυτό. Ναι. Έρχομαι αμέσως στην ερώτησή σας. Απλώς μόνο προσθέτω στην διάκριση προσφύγων και μεταναστών που έκανε ο κύριος Τσιούρας. Πολύ σωστά. Απλώς μου θύμισε την τελευταία μου επαγγελματική ιδιότητα, γιατί ήμουν στην αρχή προσφυγών της υπηρεσίας ασύλου. Οπότε εμείς σε δεύτερο βαθμό εξετάζαμε τις προσφυγές στο αρχικό απορριφθέν αίτημα των αιτούντων άσυλο. Με μία λέξη, για να είναι και εύληπτο στους τηλεθεατές σας, πρόσφυγας σημαίνει δίωξη. Μετανάστης σημαίνει προσπάθεια βελτίωσης ζωής. Έτσι, yeah. Απλώς έτσι για να το δούμε έτσι, με μια λέξη. Τώρα, έρχομαι στη Σέγγεν. Το πρώτο νομίζω που χρειάζεται είναι λίγο να αποφύγουμε τον φόβο και την τρομοκράτηση. Δηλαδή να βάλουμε λίγο σε μια νομίζω πιο νυφάλια θέση το όλο ζήτημα. Υπάρχει κίνδυνος. Σαφέστατα και έρχομαι αμέσως μετά. Απλώς ξεκινάω όμως από το εξής. Να φύγει η χώρα από τη Σέγγεν εκτός αν το επιθυμεί η ίδια, υπάρχει, μόνο όμως αν το επιθυμεί η ίδια. Δηλαδή έξωση από τη Σέγγεν δεν υφίσταται. Δηλαδή όπως δεν αν υπάρχει, μας πείσουν να βγούμε. Αυτό είναι απόφαση μιας χώρας. Να πει ότι εγώ αποσύρομαι από αυτή τη συγκεκριμένη συνθήκη. Ναι. Ή και ο θελός. Άρα το λέω δεν υπάρχει έξωση με την έννοια ας πούμε, του φοβού, όπως ακριβώς δεν υπήρχε και τεχνικά τουλάχιστον έξωση από το ευρώ. Ναι. Αλλά υπάρχουν τεράστιες πολιτικές επιπτώσεις και κίνδυνοι από την παραμονή σε μια κατάσταση που είσαι και δεν είσαι. Εδώ είναι τώρα η Ελλάδα. Λοιπόν, και εξηγούμε πολύ σύντομα. Η Σέγγεν προβλέπει ούτως ή άλλως σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχους στις χώρες. Την αξιολόγηση δηλαδή. Mm-hmm. Άρα καταρχήν η αξιολόγηση από τη Σέγγεν, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, είναι μια συνήθις τακτική διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή κάτι που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Γίνεται κάθε φορά για να βλέπουμε αν υπάρχει ασφάλεια των συνόρων, των εξωτερικών. Αν τώρα υπάρξουν προφανώς ελλείψεις, αν διαπιστωθούν όπως διαπιστώθηκαν στην περίπτωση της Ελλάδας, σου δίνουν μια προθεσμία μαζί με ένα πακέτο προτάσεων, παύλα μέτρων, προκειμένου να φέρεις εις πέρας. Αν τώρα περάσει όλο αυτό εδώ και δεν γίνουν οι συγκεκριμένες αλλαγές από πλευράς χώρας, η χώρα μας έχει πολύ σοβαρές αναλάβει δεσμεύσεις, δηλαδή την καταγραφή, την καλύτερη καταγραφή και τις δακτυλοσκοπήσεις, που κακά τα ψέματα και ο ίδιος ο Υπουργός νομίζω είπε ότι στο προηγούμενο διάστημα δεν ήταν και το πιο αποτελεσματικό, εγκαταστάσεις, επιστροφή και σύνορα. Mm-hmm. Αυτά παίζει η Ελλάδα που πρέπει να τα δει. Αν τώρα δεν γίνουν όλα αυτά, υπάρχει ο κίνδυνος να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της συνθήκης Σέγγεν. Επαναφορά των συνοριακών ελέγχων, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν μέχρι και 2 χρόνια. Τώρα, πρακτικά, αν θέλετε να το δούμε τι σημαίνει. Πρακτικά σημαίνει 2 πράγματα, νομίζω, για την Ελλάδα, εάν φτάσουμε σε αυτή την έσχατη λύση, δηλαδή που είναι ένα είδος τιμωρίας της χώρας που παραβίασε και επαναφορά ξανά συνοριακών ελέγχων στην Ευρώπη. Σημαίνει 2 πράγματα, λοιπόν, όπως σας είπα. Το πρώτο είναι μια σοβαρή υποβάθμιση και περιθωριοποίηση της χώρας, υποβάθμιση του ευρωπαϊκού στάτους τους. Πλέον είναι ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης. Mm-hmm. Το πρακτικό είναι ότι μία επαναφορά συνοριακών ελέγχων μαζί με ένα κλείσιμο στα σύνορά μας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και περαιτέρω, σημαίνει ότι υπάρχει ένας κίνδυνος εγκλωβισμού όλων αυτών των ανθρώπων στην Βαλκανική και άμεσα εδώ, στην Ελλάδα. Να βάλω και σε συνδυασμό, διάβαζα χθες ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια de facto ανέρεση για την Ελλάδα της συνθήκης του Δουβλίνου. Mm-hmm. Εάν λοιπόν και σκέφτονται πολύ σοβαρά στην Ευρώπη να την επαναφέρουν την εφαρμογή της συνθήκης. Αυτό που λέτε δηλαδή, σε συνδυασμό με την επιστροφή των προσφύγων στην χώρα στην οποία μπήκαν για mm-hmm. πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα, σημαίνει ασφυξία, έτσι. Ασφυξία και ταυτόχρονα, σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομολόγων, κατάρρευση της χώρας. Απόλυτα. Ξέρετε, ο κανονισμός του Δουβλίνου, που είναι τουλάχιστον στο κομμάτι του που αφορά την πρώτη χώρα υποδοχής, ότι δηλαδή όποια χώρα μπαίνεις πρώτος σε αυτή, εξετάζεις το αίτημά σου, αποδείχθηκε της πράγμασης μια πολύ λάθος ρύθμιση. Πολύ λάθος. Δηλαδή, εδώ συζητάμε και συζητάμε πολύ καιρό όσοι ασχολούμαστε με το θέμα και με προτάσεις κλπ. Ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του Δουβλίνου ως προς το κομμάτι αυτό που αφορά την νομίζω χώρα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, υποδοχής, και όπως είναι τα πράγματα, δύσκολα θα δεχτεί. Πόσο μάλλον να επανέλθει.
Έτσι, ναι. Να επανέλθει. Τυπικά υπάρχει. Ναι. Αυτό λέει. Απλά στην πράξη δεν ισχύει. Ναι. Αυτό συμβαίνει. Αλλά πρέπει τουλάχιστον όμως να προχωρήσουμε σε μια αναθεώρηση του Δουβλίνου και τυπικά να μην υφίσταται πλέον αυτός ο όρος. Αυτά, ξέρετε, είναι ναι. Όταν φαντάζομαι προς το τέλος της εκπομπής θα μπορούσαμε έτσι να πούμε δύο-τρεις προτάσεις ή σκέψεις. Είναι ένα ναι. από αυτά τα οποία θα πρέπει να διευρώ, αλλά είναι μακροπρόθεσμο. Δεν μπορεί τώρα να συζητήσουμε στην παρούσα συγκυρία αλλαγή του Δουβλίνου με απάλληψη του όρου περί πρώτης χώρας υποδοχής. Δυστυχώς με την έναρξη σχετισμών. Έτσι. Κυρία Ιωαννίδου, τι λέτε? Θα ξεκινήσω με τη Σέγγεν και θα πάω μετά στο Δουβλίνο. Ουσιαστικά αυτό που επιδιώκεται με τη Σέγγεν, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι δεν μπορείς να φυλάξεις θαλάσσια σύνορα χωρίς να διακινδυνεύσεις ανθρώπινες ζωές, δηλαδή χωρίς να παραβιάσεις το διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Και με δεδομένο ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν συνορεύει με χερσαία σύνορα με άλλη χώρα ευρωπαϊκή που να είναι εντός Σέγγεν και άρα να υπάρχει ανάγκη ελέγχου στα σύνορα της Ελλάδας, mm-hmm. το μόνο ουσιαστικά που επιδιώκει να κάνει η Ευρώπη, το ανέφερε πριν και ο συνομιλητής μας, είναι ότι θέλει να τιμωρήσει τη χώρα. Και βέβαια η χώρα θα τιμωρηθεί όχι μόνο γινόμενη ο φτωχός συγγενής, αλλά φοβάμαι ακόμα και με φτωχότερο συγγενής. Ναι, ακόμα φτωχότερο συγγενής. Αλλά φοβάμαι και με δυσμενείς επιπτώσεις στον τουρισμό μας, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν κάποιος τουρίστης από τη Βόρεια Ευρώπη μπορεί να πάει σε άλλες μεσογειακές χώρες χωρίς να χρειαστεί διαβατήριο, θα προτιμήσει πιθανότατα να πάει σε αυτές. Mm-hmm. Τώρα το άλλο το ζήτημα που προκύπτει με τη συνθήκη του Δουβλίνου. Η συνθήκη του Δουβλίνου, θυμάμαι τότε με την Ιδωμένη, το είχαμε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο ήδη πριν από το καλοκαίρι, ουσιαστικά de facto έχει καταργηθεί. Mm-hmm. Και μάλιστα και το σύστημα ουσιαστικά του relocation, της μετεγκατάστασης σε άλλες χώρες, να μπορείς να ζητήσεις ουσιαστικά άσυλο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι μια αρχή, ας το πούμε, αναγνώρισης της, ουσιαστικά της de facto κατάργησης της συνθήκης αυτής. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι και πιο πριν τα γερμανικά δικαστήρια και άλλα ευρωπαϊκά δικαστήρια αρνήθηκαν να εφαρμόσουν τη συνθήκη του Δουβλίνου, διότι δυστυχώς στη χώρα μας οι συνθήκες κράτησης τότε των προσφύγων, των μεταναστών κλπ. Ήταν πάρα πολύ άσχημες. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα για να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν μεν μπει στην Ελλάδα, αλλά βρέθηκαν σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, να αναστέλλεται δικαστικά η εφαρμογή αυτής της συνθήκης. Mm. Ωστόσο, το γεγονός ότι συζητιέται η επαναφορά της είναι ακόμα ένα μέσο πίεσης που ουσιαστικά τίνει προς την κατεύθυνση αυτή του, να γίνει η χώρα μας ουσιαστικά ένα χαλάκι κάτω από το οποίο θα προσπαθήσει η Ευρώπη να κρύψει το πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος και στρατηγικό συνολικά της Ευρώπης άμα το κάνει, διότι έχει αποδειχθεί ότι είναι τόσο μεγάλη η αλληλεξάρτηση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και στις οικονομίες και στις κοινωνίες, μια αλληλεξάρτηση που την επιδιώξαμε, αλλά και που είναι και συνέπεια των διεθνών συνθήκων της παγκοσμιοποίησης, που αν δεν ενεργοποιηθεί άμεσα η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που την αναζητούμε με το φανάρι, τότε πάρα πολύ σύντομα η φωτιά θα επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιες πεφωτισμένες φωνές. Θα ήθελα να δω την κυβέρνησή μας να είναι πιο θαραλέα, κυρίως στο θέμα των χερσαίων συνόρων. Και νομίζω ότι αυτό που γίνεται τώρα με τη συνθήκη, με την απειλή για τη Σέγγεν και το Δουβλίνο, mm-hmm. Είναι μια ευκαιρία που θα έπρεπε να αδράξει η ελληνική κυβέρνηση και να παράσχει ασφαλή δίωδο από τον Εύρο. Διότι όταν έχεις... Και πώς, μετά πώς να διαχειριστεί το πρόβλημα, ασφαλής, όταν θα μπαίνει ο κόσμος. Η ασφαλής δίωδος από τον Εύρο εξασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε πνιγούς γυναικόπαιδων στο Αιγαίο. Διότι αν μια μητέρα ξέρει πως έστω σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο περιμένοντας στη σειρά στα hot spot που ανέφερε ο συνάδελφος πριν από λίγο, με συνεννόηση και να βγουν μπροστά και οι πρεσβείες μας βέβαια στις γύρω χώρες, όχι μόνο στην Τουρκία και στην Ιορδανία και στο Λίβανο, να μπορέσει να οργανωθεί μια νόμιμη διέλευση των προσφύγων, για την οποία έχουμε και υποχρέωση διεθνή, μια νόμιμη διέλευση, ούτως ώστε να μην βάζει η μάνα το παιδί στη βάση. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι που πρέπει να πιέσει η χώρα μας. Και βέβαια,
Υπάρχει, ο Υπουργός ανέφερε ότι μπορεί να δημιουργηθεί, αν παράσχουμε μια νόμιμη διέλευση, mm-hmm. να δημιουργηθεί το φαινόμενο του λαιμού του μπουκαλιού. Δηλαδή ότι... Ακριβώς αυτό. Αυτό ήδη έχει αρχίσει να γίνεται και με τις θαλάσσιες διελεύσεις. Αλλά το μόνο που, η μόνη διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή πλουτίζουν οι διακινητές και πνίγονται οι πρόσφυγες, ενώ με την άλλη μέθοδο θα ναι. μπορέσει να δοθεί μία διέξοδος σε αυτή τη μάνα που λέει το παιδί μου έχει φτάσει 5-6 χρονών και πρέπει να πάει σχολείο και δεν υπάρχει σχολείο. Είναι 10 χρονών και έχει σταματήσει το σχολείο. Ναι. Μιλάμε για καταστάσεις που για κάποιους ανθρώπους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήσασταν χθες... να μείνουν στην Τουρκία αυτοί οι άνθρωποι. Ήσασταν χθες στη κυρία Ιωαννίδου στην εκδήλωση της Διεθνούς Αμνηστίας, του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο επικεφαλής του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, ο κύριος Γιώργος Κοσμόπουλος. Κύριε Κοσμόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία αυτή. Θα θέλω να μας πείτε σύντομα για τις δράσεις της Διεθνούς Αμνηστίας αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι το προσφυγικό είναι σχεδόν το θέμα με το οποίο ασχολείστε περισσότερο από όλα, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι αλήθεια ότι η προσφυγική κρίση δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Άλλωστε είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Και ειδικότερα σήμερα που είναι σε μια... κορύφωση, γιατί το δράμα που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μιλάμε κυρίως για προσφυγικές ροές, είναι πραγματικά ανίποτο. Ιστορίες φόβου αλλά και ελπίδας τόσο στα σύνορα αλλά και στην Ελλάδα, και δυστυχώς, όπως άκουσα, αναφέρθηκε και πιο πριν, κάτι που φοβάμαι ότι θα μείνει μια μελανή κοιλίδα στην ιστορία την ευρωπαϊκή, εκατοντάδες πνιγμοί παιδιών, ανθρώπων, γυναικών. Mm-hmm. Εσείς πώς δραστηριοποιήσετε στο θέμα αυτό? Εμείς εστιάζουμε σε δύο άξονες, όπως είναι πάντα η δουλειά μας. Πρώτα η έρευνα, επιτόπια έρευνα, να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει, να μιλήσουμε με τους ίδιους τους ανθρώπους καταρχήν και φυσικά με τις αρχές, αλλά τους εθελοντές, τους ακτιβιστές κτλ. Και δεύτερον, βάσει αυτών των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας, ανεξάρτητη και με μεθοδολογία, αναλαμβάνουμε δράση. Για παράδειγμα, τον τελευταίο καιρό, εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο έγραψαν στον Υπουργό, ούτως ώστε το ΚΑΜΠ στην Ιδωμένη, τουλάχιστον στη δυναμικότητα που έχει, να μην είναι κενό. Να μην κοιμούνται οι άνθρωποι στον δρόμο, να μην κοιμούνται στο βενζινάδικο και να παγώνουν. Mm-hmm. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι εκεί, αλλά μία μικρή βελτίωση υπήρξε. Συνολικότερα πάντως η δράση μας και η εκστρατεία μας είναι πανευρωπαϊκή, τουλάχιστον ας μείνω σε αυτό, και αφορά αυτό που νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε, μια ευρωπαϊκή λύση, μια ευρωπαϊκή απάντηση στο ζήτημα, γιατί καμία χώρα, όσο δυνατή και αν είναι, ας είναι η Ελλάδα ή η Γερμανία, mm-hmm. δεν μπορεί να εντοπίσει το ζήτημα αυτό απομονωμένα. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι και στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ζητήματα, όπως θέματα συντονισμού, θέματα κρατικής αρρωγής, έστω το ελάχιστο που μπορεί να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν θα συνεχίσουμε να κινητοποιούμε τα εκατομμύρια μέλη μας, τόσο και υποστηρικτές μας, τόσο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, για να αρχίσουμε αυτή την πολιτική, αν θέλετε, πίεση, όχι κομματική, αλλά πολιτική πίεση, επιτέλους ευρωπαϊκά, αλλά και στην Ελλάδα, να αναλυθεί η ευθύνη και να σταματήσουμε να βλέπουμε τους πνιγμούς και τους παγωμένους ανθρώπους στα σύνορά μας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Συνεργάζεστε με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται και αυτές σε αυτό το τομέα, γιατί είναι σπουδαίο το έργο που επιτελείται αυτή τη στιγμή, από την εικόνα που έχω εγώ, τουλάχιστον από την Ιδωμένη, αλλά γνωρίζω και για τα νησιά. Ναι, βεβαίως. Είναι βασικός πυλώνας συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Mm. Εμείς δεν είμαστε η οργάνωση που θα δώσει την κουβέρτα. Είμαστε η οργάνωση που, αφού θα λάβει ο πρόσφυγας την κουβέρτα ή την ιατρική βοήθεια, θα φροντίσουμε να έχει πρόσβαση στα δικαιώματά του, τα δικαιώματά της, ώστε να μην είναι εκτεθειμένο σε παραβιάσεις. Όχι μόνο μιλάμε, συνεργαζόμαστε. Η χθεσινή μας εκδήλωση, όπως είπατε, έγινε συνεργασία με αυτό. Ήταν γιατροί χωρίς σύνορα, καθηγητές, και συνεχίζουμε και το κάνουμε, γιατί πιστεύουμε ότι αυτά τα ζητήματα δεν πρόκειται να λυθούν απομονωμένα ή απομονωμένα από την κοινωνία. Και άρα η συνεργασία όλων των φορέων, συμπεριλαμβάνων των κρατικών, είναι απαραίτητη. Και εδώ να πω ότι μέσα σε αυτές τις φοβερές οικονομικές δυσκολίες, ναι. νομίζω πρέπει να είμαστε όλοι και όλες περήφανες, γιατί πολύ μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας έχει ανταποκριθεί με πολύ μεγάλη ανθρωπιά σε δύσκολες συνθήκες και πραγματικά έχει δείξει ένα δρόμο που και πανευρωπαϊκά και στη χώρα που θα πρέπει να μας τιμά. Πρέπει λοιπόν και οι κυβερνήσεις να πράξουν αντίστοιχα. Κύριε Κοσμόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Λοιπόν, ο κύριος Κοσμόπουλος από την Διεθνή Αμνηστία. Κύριε Τσαρτσάνη, εσείς έχετε μια πολύ καλή εικόνα του έργου που γίνεται στην Ιδωμένη, αφού ζείτε εκεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άπαντες να γίνει σοβαρή. Άπαντες. Τι εννοείτε? Άπαντες να γίνει σοβαρή. Διεθνείς οργανώσεις, οργανώσεις, ΜΚΟ. Δεν είναι, λέτε. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν έχουν ακόμα κεντρικό συντονισμό. Mm-hmm. Όταν δεν υπάρχει κεντρικό συντονισμό, για ποια σοβαρότητα μπορεί να μιλάμε? Αλλά επιτρέπει. Πάντως υπάρχει μια συνεννόηση εκεί. Δηλαδή, όσες φορές έχω πάει στην Ιδωμένη. Φάνηκε στις δύο μέρες φασαρίες με τους Ιρανούς, Μαροκινούς και Αλγερινούς, που δύο μέρες εξαφανίστηκαν όλοι. Φύγαν όλοι δύο μέρες από τον καταβλισμό. Ναι. Θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Mm-hmm. Φύγαν άπαντες δύο μέρες από τον καταβλισμό. Από φόβο, γιατί? Απευθύνεται το ερώτημα σε αυτούς, θα σας απαντήσουν. Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής. Ακούστε λιγάκι. Η Ευρώπη με την Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι σε μία μάχη και η Ελλάδα είναι στη μέση. Η Ελλάδα πλήρωσε πάρα πολλές φορές την συγκεκριμένη κατάσταση με τους πρόσφυγες. Θα πάω λίγο σε αυτό για να σας γυρίσω ξανά πίσω. Τα σύνορα κλείσανε την Παρασκευή πριν από το ελληνικό δημοψήφισμα πρώτη φορά. Τα σύνορα ξανακλείσανε την Κυριακή του ελληνικού δημοψηφίσματος. Τα σύνορα κλείσανε τρίτη φορά, ποτέ ξανά άλλοτε, στην ανακοίνωση των ελληνικών εκλογών. Τρεις μέρες χάος, θα θυμάσαι. Τα σύνορα κλείσανε την ημέρα του ελληνικού debate. Τα σύνορα κλείσανε την ημέρα των ελληνικών εκλογών. Καμία άλλη μέρα. Καμία άλλη μέρα. Άρα τι εννοείτε, ότι χρειάζεται πολιτική σταθερότητα? Όχι, εννοώ ότι βοηθάει η μη πολιτική σταθερότητα. Ναι. Βοηθάει. Αλλά αφήστε με λίγο να τελειώσω τον συλλογισμό μου και θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε παράνομα από την Ευρώπη τον Αυστριακό στρατό να έρχεται στα σύνορα να φυλάξει από μια ευρωπαϊκή χώρα σε μια μη ευρωπαϊκή χώρα. Στη Φύρομ δηλαδή, την διέλευση των προσφύγων. Πόσο normal μπορεί να το βλέπουμε? Να κάνει δηλαδή τη δουλειά της αστυνομίας της γειτονικής χώρας. Μαζί με Ούγγρους, Σέρβους, Σλοβαίνους και Κροάτες αστυνομικούς. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στην Ιδωμένη τι έχουμε? Για να περάσει κάποιος στην Ευρώπη υπογράφει μόνο ότι θα πάει Αυστρία και Γερμανία. Σε καμία άλλη χώρα δεν το δέχονται. Όταν λοιπόν σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα η Αυστρία δεν θα δέχεται άλλο κόσμο, θα μείνει μόνο η Γερμανία. Για μένα το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η μάχη της Ευρώπης με την Τουρκία. Η Ευρώπη έχασε τη μάχη, η Τουρκία οδηγεί τις εξελίξεις. Δικαίωμά τους είναι ό,τι θέλει κάνει κάθε μια χώρα. Δεχόμαστε αυτή τη στιγμή μια πίεση σε μια χώρα που την χρησιμοποιούν ο καθένας για να κερδίσει τα δικά του συμφέροντα. Η Ευρώπη ουσιαστικά τι κάνει? Πείτε μου λίγο κάτι. Για να μπορέσει, να τελειώσω λίγο, για να μπορέσει αυτή τη στιγμή να καταπραίνει την κοινή της γνώμη, θα θυσιάσει την Ελλάδα με σκληρές αποφάσεις για να μπορέσει να καταπραίνει και να αργήσει 2 ή 3 μήνες αυτούς τους πληθυσμούς στην Ευρώπη. Μας μιλήσατε νωρίτερα για την αλληλεγγύη που δείχνουν οι κάτοικοι στη Γερμανία και στην Αυστρία στους πρόσφυγες που έρχονται, τους φιλοξενούν στα σπίτια τους κλπ. Γίνεται πολύς λόγος για το Νόμπελ που ζητάμε από την Σουηδική Ακαδημία. Το δικαιούμαστε, το δικαιούται η Ελλάδα? Έχουν δείξει οι κάτοικοι της Λέσβου και της ΚΟ ότι την αλληλεγγύη αυτή, την τόση αλληλεγγύη, ώστε να δικαιούνται το Νόμπελ Ειρήνης? Σε μένα απευθύνεται το ερώτημα. Ναι. Αν οι κάτοικοι των νησιών κάναν ό,τι κάνανε και οι κάτοικοι, που πιθανολογώ ότι μάλλον το κάνανε της Ιδωμένης, για παραπάνω από ένα χρόνο μόνοι τους, χωρίς καμία οικονομική βοήθεια, μια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σε ένα από τα πιο σκληρά, χερσαία περάσματα που ελεγχόταν μόνο από τη μαφία, πράξαν το ίδιο, τότε νομίζω ότι η ηθική τους ανταμοιβή δεν είναι το Νόμπελ, αλλά αυτό το οποίο εισέπραξαν από τα ευχαριστώ από αυτών των ανθρώπων, όπως και εμείς στην περιοχή. Δεν ξέρω αν η Σουηδία δικαιούται ακόμα να δίνει Νόμπελ. Γιατί λόγω της τάσης λέτε... 80.000 άτομα διώχνει. Αλλά δεν τα δίνει το κράτος, τα δίνει η Ακαδημία. Εντάξει. Ο κάθε οργανισμός δεν συνδέεται απαραίτητος με το κράτος που το φιλεξενεί. 80.000 άτομα διώχνει, γιατί δεν έχουν σηκώσει φωνή σου ήδη. Mm-hmm. 80.000 άτομα διώχνουν. Όλοι έχουν μπει συλλογή να σκεφτούν ότι έγινε μια εγκληματική περίπτωση όπου ένας νεαρός ανήλικος μαχαίρωσε ένα άτομο από το shelter, από την υποδοχή στην οποία τους φυλάστηκε. Έχουμε το γεγονός στην Αυστρία πριν από 4 μέρες. Στη Γερμανία, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, στην Κολονία τα περιστατικά που ξεσήκωσαν
θύελλα και έχουν δυσκολέψει και τη ζωή της καγκελαρίου. Και υπήρξε και μία μαθήτρια η οποία ομολόγησε ότι είχε πει ψέματα για τον υποτιθέμενο βιασμό της. Ναι. Έχουμε και τέτοια περιστατικά. Δεν πρέπει να τα λαμβάνει τουλάχιστον η πολιτική ηγεσία, δεν πρέπει να λαμβάνει τέτοια περιστατικά υπόψη για να γενικεύσει. Γιατί πάντως, η γενικεύση είναι η μήτρα του ρατσισμού. Δεν θα μπορούσε να είναι προβοκάτσια πάντως τόσες πολλές καταγγελίες στην παραμονή της πρωτοχρονιάς στην Κολονία. Όχι από τους κατοίκους τουλάχιστον, ίσως από κάποιους άλλους. Σε αυτούς που γνωρίζουν το τι αλλά δεν θέλω να πούμε αυτό. Θέλω το... ναι. Ηλιάνα, να σου πάρω λίγο το λόγο. Ξέρετε τι να μαζευτούν 1.000 άτομα. Σημαίνει 15 σέλτερ στη Γερμανία, δηλαδή 15 δομές, γιατί στη Γερμανία τα σέλτερ έχουν από 50% άτομα, δεν έχουν παραπάνω. 15 δομές μαζευτήκανε, οργανωθήκανε και είπανε σήμερα θα πάμε στην πλατεία και θα πράξουμε αυτό το ειδεχθές έγκλημα εναντίον αποστάτευτων γυναικών. Έγκλημα είναι, έγκλημα είναι. Αλλά εγώ δεν λέω για προβοκάτσια, αλλά σίγουρα χρειαζόταν μια κάποια οργάνωση. Κυρία Ιωαννίδου, πείτε μου και για το Νόμπελ αυτό που ζητάμε από τη Σουηδική Ακαδημία. Να σας πω κάτι. Το Νόμπελ είναι μια τιμή η οποία δίνεται σε κάποιους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι συνολικά όλοι είναι καταληκτικές κάτοικοι... σας τοποθετήσεις αυτές. Θα κλείσουμε μετά με τον κύριο Μπαξεβάνη, γιατί έχουμε ξεφύγει με τη συζήτησή μας και δικαίως βεβαίως, γιατί το θέμα είναι μεγάλο. Ναι, κύριε Ιωαννίδου. Δεν μπορούμε να γενικεύσουμε ούτε να πούμε ότι όλοι οι κάτοικοι ήταν καλοί, ούτε όλοι οι κάτοικοι ήταν κακοί. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει κάποιους ανθρώπους στη Λέσβο και σε άλλα νησιά. Θα πω και για την Τύλο, ας πούμε, που έχει την εκπληκτική δήμαρχο, η οποία πραγματικά έχει οργανώσει πάρα πολύ καλά την κατάσταση, γιατί υπάρχουν και καλά παραδείγματα. Νομίζω ότι πραγματικά θα άξιζε, αλλά όχι για κανέναν άλλο λόγο, παρά μόνο για να ευαισθητοποιηθεί η διεθνής κοινή γνώμη απέναντι στο θέμα της προσφυγιάς. Mm-hmm. Όπως επίσης θα άξιζε τα χρήματα του Νόμπελ να δεθούν σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα τα διαθέσει για να συνεχιστεί το έργο του. Αυτό σαν μία παρένθεση και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι ο φόβος είναι πάντοτε πολύ κακός σύμβουλος. Και δυστυχώς ο φόβος είναι κάτι στο οποίο επενδύει αυτή τη στιγμή η ακροδεξιά, οι πιο ακραίες φωνές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στο φόβο και στο μίσος. Και στο ίδιο ακριβώς επενδύει και ο ISIS από την άλλη πλευρά. Βλέπετε ότι εκεί πέρα τα δύο άκρα συναντώνται. Απέναντι σε αυτά τα άκρα εμείς οφείλουμε να μην φοβηθούμε και επειδή αντίδοτο στο μίσος είναι η αλληλεγγύη, ακόμη περισσότερο και ατομικά και ως Δήμος και ως κράτος και ως Ευρώπη και ως παγκόσμια κοινότητα, γιατί πρέπει να σταματήσει και εκείνος ο πόλεμος, να επενδύσουμε στην ειρήνη, στην αλληλεγγύη και να μην φοβηθούμε. Τι λέτε κι εσείς, κύριε Παξεβάνη? Εγώ θα ήθελα να κλείσω, αφού σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση, με δύο σχόλια, το ένα για την Ευρώπη και το άλλο με την Ελλάδα. Θα κλείσω με την Ευρώπη, θα προηγηθεί το ένα σχόλιο μου για την Ελλάδα. Νομίζω ότι η ελληνική πολιτεία πρέπει με σοβαρότητα και με γρήγορους ρυθμούς να ανταποκριθεί στις διεθνείς της υποχρεώσεις. Και οι διεθνείς υποχρεώσεις είναι τόσο τα ζητήματα διεθνούς προστασίας, όσο και τα ζητήματα, οι συμβατικές της υποχρεώσεις ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό πλαίσιο υποχρεώσεων, για να αναφέρομαι ιδιαίτερα στη Σέγγεν. Κλείνω στην Ελλάδα. Σέγγεν, Δουβλίνο και ευρώ είναι τρεις παράμετροι οι οποίοι θα επηρεάσουν τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα. Φανταστείτε δηλαδή στο υποθετικό σενάριο που βγαίνουμε από τη Σέγγεν, επανέρχεται το Δουβλίνο και βγαίναμε και από το ευρώ. Έτσι, γιατί κάποιοι χαριτολογούνταν ή τέλος πάντων το έπαιρναν για αστεία. Κλείνω με την Ευρώπη λέγοντας το εξής. Η κατεύθυνση νομίζω που πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη είναι η περισσότερη Ευρώπη. Με αλληλεγγύη, με δημοκρατία, με κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία. Δηλαδή κατεύθυνση περισσότερης ομοσπονδιοποίησης, άρα και στο προσφυγικό. Και κλείνω λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση με ένα σχόλιο του πατέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ζαν Μονέ, που έλεγε ότι δεν είμαι αισιόδοξος, είμαι όμως αποφασισμένος. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη. Κύριε Μπαξεβάνη, κυρία Ιωαννίδου, κύριε Τσαρτσάνη, σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις για την ωραία και επικοδομητική συζήτηση που είχαμε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά.